θες να. Έχουμε τον Στέλιο Δημάκη, τον προπονητή του Διαβολητσίου, να μας μιλήσει για τη σημερινή νίκη επί της Εράνης με ανατροπή. Πόσο σημαντική ήταν και πόσο κρίσιμη στη μάχη της παραμονής. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια πολλά πρωτίστως στα παιδιά του Διαβολητσίου για την προσπάθειά του σημερινή. Καταφέρανε και πήραν αυτή τη μεγάλη, πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κατά δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Εράνης, η οποία πάλεψε. Να πω ότι εμείς ήρθαμε σε αυτό το παιχνίδι γνωρίζοντας ότι είναι ένα πάρα πολύ κομβικό μάτς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς οπωσδήποτε. Αυτό βέβαια μας γέμισε με άγχος στην αρχή. Μπήκαμε λίγο φοβισμένα, αγχωμένα. Είχε σαν αποτέλεσμα να προηγηθεί η ομάδα της Εράνης. Τα παιδιά όμως κάπου εκεί ξυπνήσανε. Δεν αλλάξανε το πλάνο μας που είχαμε βάλει από την αρχή. Το τηρήσανε κάτω-κάτω. Καταφέραμε και γύρισαμε το παιχνίδι και νομίζω είδατε και εσείς ότι μέχρι το τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και κάποιο άλλο γκολ, να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Το άγχος φεύγει ή ακόμα είμαστε έτσι στην πίεση μέχρι να εξασφαλιστούμε? Όχι, όχι, το άγχος φεύγει μέχρι την επόμενη αγωνιστική. Μέχρι την επόμενη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Σίγουρα κρατάμε αυτούς τους βαθμούς που είναι σημαντικοί για τη συνέχεια, μας δίνουν αβαντάζ. Από ό,τι άκουσα και η ομάδα των Αρφαρών έχασε. Ναι, από κάτω έχει πάει 5-0. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, έχει συνέχεια. Εύχομαι στα παιδιά του Διαβολητσίου καλή συνέχεια και καλή προσπάθεια. Και δύο κουβέντες για τον αγώνα της Τετάρτης με την Πύλο, για το κύπελο. Δύσκολη ανατροπή, θα το παλέψετε. Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουμε αφοσιωθεί αποκλειστικά στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο, αν είχε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα στο πρώτο, να είχαμε βάλει ένα γκολ, να είναι μικρότερο το σκορ, θα μας έδινε κάποιες ελπίδες. Mm-hmm. Δεν το παρατάμε, θα το παίξουμε το παιχνίδι, αλλά είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί το 3-0, το ξέρουμε. Να σε καλώ, Σωτήρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.